Καλημέρα σας. Φτάσαμε λοιπόν εδώ στο ιστορικό μνημείο μας, στον οπλαρχηγό μας, τον Μήτρο Λέκα. Ο μεγάλος μενιδιάτης πολέμαρχος Δημήτριος Μήτρος Λέκας. Γεννήθηκε στο Μενίδη το 1796. Ήταν γιος του Νικολάου Λέκα και αδελφός των μεγάλων καπεταναίων Αναστάση και Γιώργη. Αναδείχθηκε δε ως ένας από τους μεγαλύτερους πολέμαρχους Αττικής κατά τη διάρκεια του Ιερού Αγώνα. Έλαβε μέρος σε πολλές μάχες στην Αττική, στην Ανατολική Ελλάδα και στην Πελοπόννησο. Διακριθής για τη γενναιότητά του και τιμήθηκε με τους βαθμούς Πεντικοντάρχου 1822, Χιλιάρχου 1824 και Αντιστράτηγου 1824. Το 1828 ο Μητρολέκας συνελήφθη, οδηγήθηκε στη Χαλκίδα και κρεμάστηκε ζωντανός σε σιδερένια τσιγκέλια, έως ότου πέθανε. Χαρακτηρίστηκε ως ένας εκ των ανδριότερων πολεμιστών του αγώνα του 21. Η οικογένειά του ολόκληρη έγινε ολοκαύτωμα στον αγώνα του 21, αριθμώντας σε περισσότερους από 10 νεκρούς κατά τη διάρκεια της Επανάστασης. Κατάθεση στεφάνου από τον Δήμαρχο Αχαρνών, κύριο Σπύρο Βρετό, τον Μενιδιάτη οπλαρχηγό. Κατάθεση στεφάνου από τον απόγονο του Μήτρου Λέκα, κύριο Ιωάννη Λέκα. Και τώρα σας παρακαλώ να τηρήσουμε ενός λεπτού σιγή ως ελάχιστο φόρο τιμή στον αθάνατο νεκρό μας. Ανάκρουση του εθνικού μας ύμνου. Οι σημαίες ψηλά! Κατευθυνόμαστε λοιπόν στο Ηρών, όπου